Έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος ερευνά την υπόθεση. Κύριε Τσούκαλη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε απόψε μαζί μας. Για λογαριασμό και της οικογένειας, έτσι δεν είναι, κύριε Τσούκαλη? Έτσι ακριβώς. Ωραία. Πείτε μας επιγραμματικά ποιες είναι οι εξελίξεις που λίγος πολύ τις περιέγραψα και εγώ, κυρίως τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Οι εξελίξεις είναι ότι χτες στις 8 η ώρα περίπου προσήχθη για μια συμπληρωματική κατάθεση ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο κάδρο, ο 50χρονος επιχειρηματίας, ο άνθρωπος ο οποίος είδε τελευταία φορά τον Μπάμπη. Από εκεί και ύστερα περιμένουμε πολλά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα έχει και μια συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον άνθρωπο, τον 36χρονο, ο οποίος ενώ δήλωσε ότι ήταν σε ένα και πήγε να πάρει κάτι στο περίπτερο για το παιδί του, το στίγμα του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, βρέθηκε την επίμαχη ώρα να είναι κοντά στο σημείο που βρισκόταν και ο 50χρονος, ο οποίος είναι στο κάδρο και στην ελήφθη. Αυτό, κύριε Τσούκαλη, αν καταλαβαίνω καλά, το δείχνουν και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας απεδείχθη αυτό. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί τον τοποθετώ στο κάδρο? Τον τοποθετώ διότι είχε συνομιλήσει πριν από την εξαφάνιση του Μπάμπη με τον 50χρονο επιχειρηματία, τον Κρεοπόλη, και αμέσως μετά. Και τις συνομιλίες αυτές και τα μηνύματα φρόντισαν και οι δύο να τις σβήσουν. Επίσης είναι άξιο λόγου να πούμε μια μέρα στην οποία στο Μεσολόγγι είχε πάρα πολύ κρύο, ενώ βρίσκεται σε μια καφετέρια, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί βρέθηκε στο σημείο εκείνο, είπε ότι βρέθηκα τυχαία για βόλτα. Είναι δυνατόν να κάνεις βόλτα σε ένα ερημικό σημείο και κατά σύμπτωση να βρίσκεται ο άνθρωπος εκεί με τον οποίο έχει συνομιλήσει πριν από την εξαφάνιση αλλά και μετά, και όπως είπαμε σβήνεται και οι δύο τα μηνύματα, και να είσαι στο ίδιο σημείο περίπου? Άρα λέτε ότι μπορεί να είναι συνεργός? Ενδεχομένως να είναι και συνεργός, ενδεχομένως να γνωρίζει και να αποκρύπτει. Και ξέρετε, όταν κάποιος για ένα τέτοιο μεγάλο θέμα που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη 14 μέρες σήμερα αποκρύπτει πράγματα από τις διοκτικές και ανακριτικές αρχές, ούτως ή άλλως είναι συνεργός. Τώρα, αυτά που ακούγονται ότι πιθανώς να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα πέραν του 36χρονου που είπατε στην υπόθεση, και ότι μπορεί αυτό να μην αφορά μόνο τα 17.000 ευρώ που χρωστούσε ο Κρεοπόλης στον Μπάμπη, αλλά να είναι κάτι ευρύτερο, σας απασχολεί? Βεβαίως μας απασχολεί. Είπα από τις πρώτες μέρες, κύριε Κοντρότσο, ότι αυτή η υπόθεση φωνάζει εκοφαντικά. Παρότι έχει ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως είδαμε όλοι, 14 μέρες δεν έχει πει κουβέντα. Τουναντίον έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις και έχει αποκρύψει πράγματα τα οποία σίγουρα γνωρίζει. Οι αντιφάσεις και τα ψέματα είναι τόσα πολλά που πραγματικά, πιστέψτε με, τόσα χρόνια που υπηρετώ την έρευνα, δεν το έχω αντιμετωπίσει σε κανέναν που να έχει βρεθεί στην ανάλογη θέση. Και αν έχετε χρόνο, να τα πάρουμε από την αρχή. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να μου πείτε, εάν υποψιάζεστε ή υποθέτετε, τι άλλο πέραν από αυτή την οικονομική δοσοληψία μπορεί ενδεχομένως να κρύβεται? Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δοσοληψίες έχουμε πολλές, αλλά τρέχει και η δικογραφία και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέματα στις διοπτικές και ανακριτικές αρχές. Όμως θα σας πω το εξής, ότι αυτή η υπόθεση έχει και άλλο δρόμο. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν από την πρώτη στιγμή, όπως είπα, από τις πρώτες μέρες που ανέλαβα και ήρθα σε επαφή με την αδερφή του Μπάμπη και με τη μητέρα. Η αστυνομία ήταν στο σωστό δρόμο από την πρώτη στιγμή. Όμως δυσκόλεψε και φτάσαμε στις 14 μέρες, στις 2 εβδομάδες, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος αρνείται να μιλήσει. Και μάλιστα σε ερωτήσεις για κενά και για ψέματα που έχει πει, επικαλείται ότι έκανε χρήση ουσιών και δεν θυμάται. Αν είναι δυνατόν να μην θυμάται βασικά πράγματα που συνέβησαν και αναφέρομαι στην εξαφάνιση του φίλου του
και να θυμάται ότι λείπει το χαρτί από την κουζίνα, από το σπίτι του και να τρέχει το ίδιο βράδυ στο μίνι μάρκετ να το προμηθευτεί. Μπορεί να καμφθεί τελικά, τι λέτε? Είναι θέμα χρόνου θέλω δηλαδή. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανακαλέσει τη μνήμη του εντός εισαγωγικών και θα πει την αλήθεια για να μπορέσει να βρει μια γαλήνη και αυτή η υπέροχη οικογένεια, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια συγκλονιστική. Βλέπαμε τα πλάνα, κύριε Τσούκαλη, που φώναζαν κατά την προσαγωγή του χθες το βράδυ. Μίλα, πες που είναι ο Μπάμπης. Είναι πράγματι δραματικό το ότι η οικογένεια αυτή έχει προεξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό το θάνατο του παιδιού τους, αλλά θέλει να βρει ένα σώμα, θέλει να βρει μια σωρό, θέλει να θρηνήσει και να θάψει. Κύριε Κοντρότσο, ο αποστάσεις ζωής πάντα σε τις περιπτώσεις σκέφτομαι το καλό σενάριο. Ναι, όμως στην προκειμένη περίπτωση αυτές τις μέρες σκεφτόμουν το αρνητικό σενάριο με όλα αυτά που έβλεπα και όλα αυτά που μάθαινα από τις προσαγωγές και από τις καταθέσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου. Κάτι το οποίο το συμμερίζεται και η οικογένεια. Από την πρώτη στιγμή συμμερίζεται αυτό το πράγμα. Εάν δεν μιλήσει ο άνθρωπος, κύριε Κοντρότσο, θα έχουμε μια νέα υπόθεση Άλεξ, που είχα το θλιβερό προνόμιο να χειριστώ, που δεν βρέθηκε ποτέ ισορρός του. Άλλη μια υπόθεση με το που δεν βρέθηκε επίσης ισορρός του και με το παιδί που σκότωσε ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ελπίζω να ανακαλέσει και να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση. Γιατί θα σας πω και το εξής. Έχουν γίνει πραγματικά συγκλονιστικές έρευνες και από την πυροσβεστική και από το λιμενικό και από τους εργοδότες, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο, ειδικά με την ιδιομορφία που έχει η περιοχή, με τους βάλτους, με τη λιμνοθάλασσα, είναι δύσκολο να βρεθεί ισόρρος. Είναι όντως, εάν δεν υποδείξει κάποιος που βρίσκεται, έχετε δίκιο, είναι πολύ δύσκολη. Κύριε Τσούκαλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Παρακολουθούμε και εμείς, καλή χρονιά με υγεία, παρακολουθούμε και εμείς πραγματικά άναυδη αυτήν την υπόθεση.